Καθεστώς καλλιέργειας των εργατών, αυξάνουνε τα κέρδη των εργοδοτών. Βασικό ραλίο, βασικό σωρί, οργανώσου τώρα για την ανατροπή. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, για να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους, το λαό της Θεσσαλονίκης, για το νέο έκτρωμα που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση και αφορά τα εργασιακά. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα ανεχτούμε να έρθει και να περάσει το νομοσχέδιο που προβλέπει 16 ώρα εργασία. Καλούμε όλους τους συνδικαλιστές, τα σωματεία, τους εργαζόμενους της πόλης σε επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα για αγώνα, για να μην περάσουν τα μέτρα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, που αφορούν τόσο τα εργασιακά όσο και το συνταξιοδοτικό. Καλούμε στη σύσκεψη των σωματείων για την προετοιμασία του μεγάλου συλλαλητηρίου στις 9 του Σεπτέμβρη μπροστά στη ΔΕΦ. Σήμερα πραγματοποιούν τα σωματεία της πόλης μας, το ΠΑΜΕ, παράστη διαμαρτυρίας, μια κινητοποίηση ενάντια σε αυτό το έκτρωμα που φέρνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πραγματικά έρχεται να συμπληρώσει τα νομοσχέδια, τα αντεργατικά των προηγούμενων κυβερνήσεων. 16 ώρες δουλειά το 2023 σημαίνει σαν να δουλεύεις το 1880. Πραγματικά είναι τρελό αυτό που συμβαίνει από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά πραγματικά βγαίνει από τα κοιτάπια και τα συρτάρια της εργοδοσίας. Είναι μεγάλος πόθος του μεγάλου κεφαλαίου και της χώρας μας να απελευθερωθεί πλήρως το ωράριο. Γι' αυτό έρχονται και βάζουν πραγματικά φιλιά στο λαιμό των εργαζόμενων και τους λένε ότι αν θέλεις εσύ, που στην ουσία τον εξαναγκάζουν να δουλεύει 16 ώρες την ημέρα, χωρίς πραγματικά καμία ανάπτυξη, χωρίς κανένα δικαίωμα. Γι' αυτό και εμείς καλούμε σε επαγρύπνηση όλους τους συναδέλφους, όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους, να μην δεχτούν αυτό το έκτρωμα. Ειδικά την ημέρα της ΔΕΘ πρέπει να βουλιάξει, να πλημμυρίσει η Θεσσαλονίκη από κόσμο, από διαδηλωτές, από εργαζόμενους που θα διαμαρτύρονται και για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων φέρνει και άλλα εμπόδια στην απεργία, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και τσάκισμα ακόμα περισσότερο του εργάσιμου χρόνου. Θα μας βρουν μπροστά τους, τα σωματεία έχουν την οργάνωση και τους εργαζόμενους και να είναι σίγουροι ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα σκαριά, δεν θα εφαρμοστεί.